αύξηση των γυναικών που κακοποιούνται και σκοτώνονται και δολοφονούνται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φτάνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, 137 γυναίκες στον κόσμο σκοτώνονται καθημερινά από τον σύντροφό τους, από τον πρώην τους, από τον νυν. Άρα αυτός είναι πολύ μεγάλος αριθμός, όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά και στη χώρα μας ο αριθμός των γυναικών που χάνουν τη ζωή τους στα χέρια των συντρόφων τους είναι τεράστιος και αυξάνεται. Αρχικά, για να μπορέσει μια γυναίκα να φύγει και να φύγει ζωντανή από μια τέτοια κατάσταση, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι κακοποιείται. Άρα θα έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα είναι η συνειδητοποίηση, η αποδοχή ότι μια γυναίκα είναι κακοποιημένη. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι η συνειδητοποίηση ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει επιλέξει να της φέρεται έτσι για δικούς του λόγους και όχι γιατί εκείνη το προκαλεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τη βοηθήσουμε να ξεφύγει από το ενοχικό κομμάτι που την καθιστά υπεύθυνη ότι αυτή ουσιαστικά προκαλεί όλα αυτά τα δεινά που τη συμβαίνουν. Στο τέλος λοιπόν, εφόσον γίνει η συνειδητοποίηση, θα πρέπει να υπάρχει το υποστηρικτικό περιβάλλον γύρω από τη γυναίκα. Γενικότερα το θύμα θέλει να την αφήσει μόνη της, να μην υπάρχει κανένας κοντά της να βοηθήσει. Άρα θα πρέπει πάση θυσία να υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας. Μία φίλη, ένας συγγενής, ένας γνωστός, ο οποίος δεν φεύγει επειδή τον διώχνει ουσιαστικά ο σύντροφος, ο οποίος θα, στη συνέχεια θα κάνει και την πράξη, την ανάλογη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ο κλειός, ο προστατευτικός κλειός. Εφόσον γίνουν όλα αυτά, υπάρχει μία μεθόδευση. Δεν πρέπει η γυναίκα να δημιουργήσει μία έντονη κατάσταση, να προκαλέσει ουσιαστικά τον θήτη να τη σκοτώσει. Εφόσον έχει συνειδητοποιήσει τι γίνεται, πρέπει να μεθοδεύσει τη φυγή της. Και αυτό γίνεται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έρχεται σε επαφή με φορείς, με πλαίσια που θα τη φιλοξενήσουν. Χρειάζεται ανθρώπους και ειδικούς να στηρίξουν αυτό το πρώτο διάστημα, διότι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες φεύγουν κάποιες από αυτές και ξαναγυρίζουν πίσω. Δηλαδή είναι τόσο ευάλωτες ψυχολογικά που επιστρέφουν σε αυτόν που στο τέλος θα τη σκοτώσει. Άρα λοιπόν μεθοδεύουμε πού θα μείνουν, κάνουν τα αντίστοιχα τηλέφωνα, τις επαφές και φεύγουν σε μια στιγμή όπου δεν θα το γνωρίζει ο άνθρωπος αυτός ο οποίος τις κακοποιεί. Δεν πρέπει δηλαδή αυτό να γίνει με λόγια, με απειλές, διότι αυτό είναι ένα βήμα προς το θάνατο. Χρειάζεται λοιπόν μια μεθόδευση και μια στήριξη. Κυρία Χαμουζά, όμως, να ρωτήσω. Είδαμε στην περίπτωση την τελευταία στη Θεσσαλονίκη ότι ο πρώην σύζυγος σκότωσε τη σύζυγό του αφού είχαν ήδη χωρίσει 4 χρόνια και τη βρήκε μέσα σε ένα ζαχαροπλαστείο. Πώς λοιπόν μπορεί κάποιος να διασφαλίσει ότι η γυναίκα δεν θα χάσει τη ζωή της ή δεν θα πέσει θύμα έντονης κακοποίησης ακόμα και σε ένα δρόμο, ακόμα και όταν έχει φύγει, αν ο άλλος έχει σκοπό να την εξοντώσει? Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε όμως, ουσιαστικά πιστεύω ότι αυτό δεν γίνεται ξαφνικά. Δηλαδή δεν μπορεί με τον πρώην να υπήρχε μια καλή σχέση, να το πω έτσι, μια πολιτισμένη ανθρώπινη σχέση και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος να θέλησε να τη σκοτώσει. Απλά δεν αξιοποιήθηκε σωστά η όλη κατάσταση. Δηλαδή μια γυναίκα δεν πρέπει να περιμένει αυτό να περάσει. Εφόσον βλέπει ότι δέχεται απειλές, δέχεται ύβρις, οποιοδήποτε τύπου, πρέπει να κάνει τις ανάλογες κινήσεις. Πρέπει να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα, πρέπει να ενημερωθεί η αστυνομία, να ενημερωθεί το νομικό όλο πλαίσιο να γίνει σωστά, έτσι ώστε να αποτραπεί το έγκλημα. Όταν θεωρούμε ότι θα του περάσει, ότι είναι πάνω στα νεύρα του, ότι ο άλλος είναι υπό την επίρρεια του ποτού ή ότι έχει δικά του θέματα, αυτό έχει αυτά τα αποτελέσματα τα ολέθρια. Όταν μια γυναίκα είτε είναι σε σχέση, είτε μόλις βγει από τη σχέση, συνειδητοποιήσει ότι απειλείται, ότι εξαναγκάζεται, ότι κακοποιείται ουσιαστικά. Ξέρετε, υπάρχει και η συναισθηματική κακοποίηση, η οποία δεν σταματά όταν μια γυναίκα φύγει από μια σχέση. Συνεχίζεται. Όταν λοιπόν μια γυναίκα γνωρίζει καλά τα είδη της κακοποίησης και αναγνωρίζει τη δική της κακοποίηση, πρέπει να ζητήσει αμέσως νομική βοήθεια και κάλυψη από την αστυνομία. Γιατί ξέρετε, αυτό δεν θα σταματήσει, ίσα-ίσα κλιμακώνεται. Και έχει να κάνει με την κακή ιδέα εαυτού του άλλου. Δηλαδή σαφέστατα
ο άλλος είναι ένας ψυχικά ασθενής άνθρωπος. Το θέμα είναι πώς θα προστατευτεί η κάθε γυναίκα από αυτό. Υπάρχει ενημέρωση στις γυναίκες και αν μπορεί να βρει στήριξη από κάποιους φορείς, δηλαδή έχει αναπτυχθεί τέτοιο δίκτυο? Υπάρχουν βέβαια κάποιοι ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, υπάρχουν κατά τόπους έτσι κέντρα ενημέρωσης, αλλά θεωρείτε ότι οι γυναίκες έχουν γενικότερα τη γνώση να απευθυνθούν σε αυτούς τους φορείς? Βεβαίως, αρχικά θα πρέπει να δούμε γιατί η γυναίκα έχει μια τόσο χαμηλή ιδέα εαυτού. Γιατί αυτό είναι. Μην κοιτάμε αυτό το οποίο προβάλλεται, το ψευδαισθητικό, μέσω του Facebook ή του Instagram, που κάθε γυναίκα θέλει να προβάλλει ένα άλλο προφίλ από αυτό που πραγματικά είναι. Το πρόβλημα βρίσκεται στις γυναίκες, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν καλή σχέση με τον εαυτό τους. Η γυναίκα είναι αδύναμη. Δυστυχώς, όσο και να θέλουμε να δούμε ότι η γυναίκα είναι χειραφετημένη και η γυναίκα είναι σε θέσεις εξουσίας κτλ., η γυναίκα γενικότερα δεν της έχει δώσει η κοινωνία τη θέση που της αρμόζει και δεν την έχει δυναμώσει αρκετά. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα μικρά παιδιά, τα κορίτσια, από το σπίτι τους, τη σχέση με τον πατέρα που είναι πολύ βασική, έτσι ώστε το κάθε παιδί να μεγαλώσει και να αναζητήσει έναν σύντροφο ο οποίος θα τη σέβεται. Όταν η γυναίκα έχει χαμηλή εικόνα εαυτού, δέχεται να συνευρίσκεται με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τη σέβεται. Ξεκινάμε από εκεί. Άρα λοιπόν, όταν η γυναίκα έχει τόσο χαμηλή ιδέα εαυτού, όταν έρθει η κακοποίηση από αυτόν τον σύντροφο, δεν θα την αναγνωρίσει. Γι' αυτό σας ξαναείπα ότι το βασικό είναι να αναγνωρίσει η γυναίκα ότι κακοποιείται και ότι αξίζει να βρεθεί σε μια καλύτερη θέση, σε μια θέση σεβασμού. Οι φορείς υπάρχουν, εάν μια γυναίκα θελήσει να φύγει, έχει τον τρόπο να το κάνει. Θεωρώ φυσικά ότι υπάρχει χώρος για βελτίωση, για ενημέρωση, ότι πρέπει να γίνουν όπως εμείς αυτή τη στιγμή προσφέρουμε κάτι, δίνουμε κάτι στις γυναίκες, να μπορούν να το σκεφτούν και να δουν τη θέση τους και να κάνουν το επόμενο βήμα. Πρέπει να υπάρχουν αρκετές τέτοιες ομιλίες, συζητήσεις, να μπορεί η γυναίκα να πάρει τη δύναμη για να φύγει προς τη ζωή και όχι προς το θάνατο. Αρκετές γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται πιστεύουν ότι αυτό τους αξίζει. Δηλαδή ότι αυτές ουσιαστικά έχουν προκαλέσει την κακή συμπεριφορά του άλλου. Ξέρετε, είναι σαν ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο το τιμωρεί ο μπαμπάς του και θεωρεί ότι είναι κακό παιδί. Άρα μένει εκεί, μένει στην κακοποίηση μέχρι τελικά αυτός ο κακοποιητικός πατέρας, παύλα, σύντροφος καταφέρει να την αγαπήσει, δει ποια πραγματικά είναι και τελικά δεν τη σκοτώσει. Αυτό όμως είναι ψευδαισθητικό, διότι ο σύντροφος δεν είναι ο πατέρας, άρα είναι σε μια άλλη λειτουργία, έτσι, και αυτός ο άνθρωπος τελικά δεν θα τη σώσει, θα τη σκοτώσει. Άρα καταλαβαίνουμε, έχουμε μια πραγματιστική εικόνα του τι συμβαίνει για να μπορέσουμε να πάμε στο δρόμο της διαφυγής και όχι σε αυτήν του θανάτου. Τελευταία είδαμε με την περίπτωση του δημοσιογράφου του τηλεοπτικής εκπομπής ότι υπάρχει κι άλλου είδους έτσι κακοποίηση εντός εισαγωγικών η οποία έχει να κάνει με την δημοσιοποίηση σε ιστοσελίδες προσωπικών στιγμών. Για να μας κάνετε και ένα σχόλιο από ψυχολογικής άποψης, ποιο είναι το προφίλ αυτών των ανθρώπων και γιατί προβαίνουν σε τέτοιες κινήσεις? Λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για μια σεξουαλική κακοποίηση. Η κακοποίηση μπορεί να είναι ψυχολογική, μπορεί να είναι σωματική, μπορεί να είναι και σεξουαλική κακοποίηση. Εδώ λοιπόν μιλάμε ότι για μια σεξουαλική κακοποίηση. Το προφίλ των ανθρώπων που ουσιαστικά εκδικούνται τη γυναίκα με αυτόν τον τρόπο είναι άτομα τα οποία έχουν πάρα πολύ χαμηλή εικόνα εαυτού. Είναι άτομα δηλαδή τα οποία ουσιαστικά δεν μπορούν να αντέξουν καμία απόρριψη. Όταν λοιπόν η όποια γυναίκα δεν συμμορφώνεται με τις δικές τους ορέξεις και επιθυμίες και τους εγκαταλείπει, τότε αυτοί οι άνθρωποι κατακερματίζονται. Δεν έχουν δυνατή εικόνα εαυτού για να μπορέσουν να επεξεργαστούν την οποιαδήποτε απόρριψη ή το γεγονός ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τη γυναίκα πια που έχουν δίπλα τους. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, λόγω του κατακαιρματισμού του δικού τους και του ψυχικού πόνου που οι ίδιοι βιώνουν μέσα από την ψυχοπαθολογία τους, περνάνε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι η εκδίκηση. Εκδικούνται λοιπόν τη γυναίκα γιατί τους προκάλεσε
όλων αυτών τον πόνο και την δυσφορία. Εκεί, να ξέρετε, δεν υπάρχει ο άλλος. Δεν υπάρχει δηλαδή το πώς νιώθει η γυναίκα ή τι μπορεί να κάνει στη γυναίκα. Υπερισχύει ο θυμός γιατί οι ίδιοι πόνεσαν και ήρθαν σε αυτήν την θέση. Είναι μια πολύ χαμηλή εικόνα εαυτού, να γνωρίζετε. Κάθε γυναίκα αξίζει να έχει τη θέση της, αυτή που της αρμόζει μέσα στην κοινωνία. Αρκεί όμως και η ίδια να πιστέψει ότι το αξίζει. Αξίζει τον ύψιστο σεβασμό όλων. Μόνο έτσι θα φύγει στη ζωή.